καλησπέρα σας. Bonsoir που λένε και οι φίλοι μας οι γαλλοτραφείς. Απόψε ζωντανά από το εσωτερικό του τάφου της Αμφίπολης, αυτής της μοναδικής σπουδαιότητας αρχαιολογικής και πολιτικής επιτυχίας της κυβέρνησης, επιχειρούμε την ανατροπή στα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Φαινόδιο. Ακούγομαι. Ναι. Κύριε Βορύδη, σας έχω ανοιχτή ακρόαση, δεν σας ξεχνώ και δεν ξεκινάγαμε χωρίς σας. Παρεμπιπτόντως, πώς σας φαίνεται το νέο μου επαναστατικό αξούριστο look, Τσε και Βάρα, ή μάλλον Τσεκ και Βάρα ή Ελευθέριο Βενιζέλου, δεν είναι έτσι τρεμανιφίκα, δεν είναι τρεζολί. Εκπληκτικό, κύριε Βενιζέλου μου, σαν το μάγο Γκάνταλφ είστε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τους δύο καλεσμένους μας. Πρώτα την βοηθό της κυρίας Περιστέρη, την κυρία Δεκαοχτούρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε, κύριε Πρετεντέρη μου. Αν και θα ήθελα να τονίσω ότι η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει καμία σχέση. Ναι, σας παρακαλώ, μην τοποθετήστε ακόμα και προσέξτε τι λέτε. Μην σας στείλει η Παναγιωταρέα με δυσμενή μετάθεση στα αντικήθυρα. Προσέξτε λοιπόν τι λέτε. Τι να κάνω στα αντικήθυρα. Τι να κάνετε. Το ναυάγιο. The Navajik. The Navajik που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, μαζί μας επίσης είναι η εκπρόσωπος της Δάπνου του Φουκού, του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η όμορφη Τζέννη. Καλησπέρα, Τζέννη. Καλησπέρα, κύριε Πρετεντέρη. Μπονουή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και θέλω να επισημάνω ότι συμφωνώ προκαταβολικά με όλες τις θέσεις σας που θα αναλύσετε σε λίγο. Αχ, τα λέτε τόσο ωραία. Είστε ο Σταν της δημοσιογραφίας. Σε μανιφίκ, με συμποκούμε. Κάνετε και κοκκινίζω, μπορώ να πω. Καλά, χαλαρώστε. Δεν σας είπα και Μελτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ωραία, λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Λε σοβαρήκα. Μπαίνουμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα της αποστολής ανθρωπής που είναι η παρουσίαση της GPO για την επιρροή που είχε στην κοινωνία και στην πρόθεση ψήφου η ανακάλυψη του τάφου της Αμφίπολης. Και πώς την κάνατε την έρευνα? Κυρία Δεκαοχτούρα, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Με ποια κυβέρνηση έγινε η ανακάλυψη του τάφου της Αμφίπολης? Συγγνώμη, δημοσκόπηση είναι αυτή ή το κόντρα πλακέ? Θα σας παρακαλούσα, μαντάμ Δεκαοχτούρα, να μην πετάγεστε σαν Τινόπουλος. Έτσι, λοιπόν, αφήστε με να συντονίσω εγώ τη συζήτηση. Σε moi le quoi. Στο γράφημα λοιπόν μας προσθέτει η GPO τα αποτελέσματα δεν έχει ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 80% των ψήφων, το Πασόκ 20%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνει την παντελή έλλειψη θέσεων και παντελή καψή, μπορώ να πω, στο θέμα της αρχαιολογικής έρευνας έμεινε στο 0. Μέχρι και ο Πλατανιάς τον πέρασε. Συγγνώμη, κύριε Πρετεντέρη, μπορώ να πάρω το λόγο. Νιώθω ότι ξεφεύγουμε τελείως από το θέμα. Εγώ πάλι νιώθω μία καούρα στο στομάχι. Εγώ πότε θα μιλήσω από το σε λιγάκι. Κύριε Βορύδη, σας παρακαλώ, μην διάσετε σε λιγάκι. Μεσχέ Βορύδη, σε λιγάκι. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση δημοσκόπησης, στην οποία έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα της τάσης της κοινωνίας στο θέμα του ενίκου του τάφου. Στην ερώτηση, πιο ψηλό πολιτικό πρόσωπο από την Καλαμάτα, με γυαλιά, που το μικρό του αρχίζει από αν και τελειώνει σε τόνι, θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό μετά την ανακάλυψη του ψηφοδεοτού της Αμφίπολης, έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Συγγνώμη, για τον ένικο του τάφου θα πούμε τίποτα, κύριε Πρετεντέρη μου. Τι να πούμε για τον ένικο, μαντάμ 18ρά, πόσα νίκια χρωστάει, θα σας αρέσει η συζήτηση να πάτε στον ενικό του Χατζηνικολάου να αναλύεται η δημοσκοπήση του Ποντικιού. Λοιπόν, σας κλείνω το μικρόφωνο, κύριε 18ρά μου, και συνεχίζω. Λοιπόν. Πασέ. Αντώνης Σαμαράς 72%, Μάκης Βορύδης 27%, Μπάμπης Παπαδημητρίου 11%, Μέγας Αλέξανδρος 6%, Αλαμουντίν 5%, Γοργόνα αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου 3%, Τσίπρας 2%, που μάλλον πρόκειται για ψηφοτρόλ, ενώ 3% απάντησαν ότι περιμένουν το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκός για να αποκτήσουν καλύτερη άποψη στο θέμα. Κάποιο λάθος κάνετε. Το άθροισμα βγαίνει πάνω από το 100%. Φανταστείτε τι συμμετοχή είχαμε, μαντάμ 18ρά. Τι πουτάνας έγινε. Le putanique, le tragique français.